κοινωνική πορεία, όπου θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταματήσει η κρίση και να προστατευτούν οι αδύναμες κοινωνικά ομάδες, για να συμμετέχει στην αλλαγή των συσχετισμών στην Ευρώπη, για να κυβερνήσει τη χώρα ουσιαστικά στα πλαίσια μια συνεχούς διαπραγμάτευσης με αριστερό πρόσημο. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω έναν προς έναν τους υποψήφιους βουλευτές του νομού μας με ένα σύντομο βιογραφικό για τον καθένα τους. Ο Χρόστος Καρασαβλίδου γεννήθηκε το 1962 στο Γιανακοπόλη Νάουσας. Από το 1982 ζει και εργάζεται στη Νάουσα. Μέχρι το 2008 εργάστηκε στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Νάουσας. Σήμερα είναι ιδιοκτήτρια μιας μικρής επιχείρησης που το πείσουμε όλοι μαζί και να κάνουμε τις επιλογές μας. Υποχωρήσαμε. Δεν υποταχθήκαμε, δεν μεταλλαχθήκαμε. Καταλήξαμε στη γνωστή συμφωνία της 13ης Ιουλίου. Και συνεχίσουμε. Για 6 μήνες ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έδωσαν σκληρή μάχη στην Ευρώπη για να κερδίσουν μια έντιμη συμφωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εγκατέλειψε τις αρχές και τις αξίες του. Και το λέμε με τιμή και με ειλικρίνεια. Αντιμετωπίσαμε έναν ασύμετρο πόλεμο. Με πιέσεις, εκβιασμούς, τελεσίγραφα και πιστωτική ασφυξία. Καταλήξαμε σε έναν αναγκαίο συμβιβασμό. Το βασικό, αποφύγαμε την ασύντακτη χρεοκοπία που θα ήταν καταστροφή για όλη τη χώρα. Οι αγώνες όμως συνεχίζονται. Είμαστε ζωντανοί. Αριστερός και δημοκράτης είναι αυτός που συνεχίζει να μάχεται και να αγωνίζεται για τα ιδανικά του, για την κοινωνία. Ξεπερνώντας απογοητεύσεις από μικρές ή μεγάλες ήττες που πάντα θα υπάρχουν. Αριστερός σημαίνει και ζωντανός. Σημαίνει παλεύω. Σημαίνει δεν εγκαταλείπω. Δεν παίρνουμε πίσω τις υποσχέσεις μας. Το οφείλουμε στην πατρίδα μας, στους εργαζόμενους, στην νεολαία, στους παραγωνισμένους, στους πολίτες αυτής, ότι θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Το υποσχόμαστε. Στο διάστημα της εξάμηνης διακυβέρνησής μας, δώσαμε δείγματα απέναντι στη διαφθορά και στη διαπλοκή, ενάντια στην αδικία. Πρώτα απ' όλα πάρθηκαν μέτρα για την ανακούφιση των οικονομικά αδύνατων. Οι ρυθμίσεις σε 100 δόσεις των οφειλών προς το δημόσιο, η παροχή δωρεά ρεύματος σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, η επανασύνδεση ρεύματος, η χορήγηση επιδόματος ενοικίου και η κάρτα σύντησης. Παράλληλα, κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν νομοσχέδια για την ανθρωπιστική κρίση, για τον εκδημοκρατισμό της δημόσιας διοίκησης και την κατάργηση του 5 ευρώ στα δημόσια... Είδα, δίνουν έναν πόλεμο, κάνουν ένα πόλεμο χωρίς αρχές, με λάστη, με ψεύδι, ό,τι πιάσει σου λέει, ό,τι πιάσει. Για να μπορέσουν τι, να κάμψουν, να μειώσουν, ποιο, το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Διότι η αριστερά ήταν και είναι μια δύναμη ηθικής. Η αριστερά πέρα από τα υπόλοιπα εμπνέεται από τα ιδανικά, τις αξίες, τη δικαιοσύνη, τη κοινωνική προκοπή, τη αλληλεγγύη. Αυτά θα είναι που θα μας εμπνέουν σε κάθε μας στιγμή παρά τις δυσκολίες. Μπορεί να τσακιστούμε, να πέσουμε κάτω, θα σταθούμε όμως παλιόρθιοι, θα συνεχίσουμε. Αυτές ήταν οι αξίες που θα μας εμπνέουν. Δεν μπορούμε λοιπόν σε καμιά περίπτωση να αισθανθούμε όμοιοι με αυτούς που μας έφεραν ως εδώ. Δεν μπορούμε, και ήταν ένας από τους λόγους που παρετήθηκε αυτή η κυβέρνηση, έπεσε και παρετήθηκε, γιατί υπάρχουν δύο πλευρές στο θέμα, ότι δεν μπορούσε από τη στιγμή που έχασε ένα μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής της δύναμης, δεν μπορούσε να συνυπάρχει και να στηρίζεται σε δανεικές ψήφους από το ΠΑΣΟΚ, το ποτάμι, τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το θέλανε. Μας είπανε γιατί. Συνεχίστε. Τώρα πια όλοι συμφωνούμε. Όχι, δεν συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε σε καμιά περίπτωση. Γιατί γνωρίζουμε όλα αυτά τα πολύ κρίσιμα μέτωπα που σας ανέφερα πριν, ότι είναι μπροστά μας. Ότι είναι αγώνες που πρέπει να τους δώσουμε. Και πρέπει να τους δώσουμε από μεριάς της υπεράσπισης των συμφερόντων του λαού και του κόσμου της εργασίας. Που έχει ο καθένας με την ψήφο του όλοι μαζί, με ακόμη περισσότερη δύναμη.
Πρέπει να διαμορφώσουμε τις καταστάσεις των επόμενων ημέρων των εκλογών, ώστε να πάμε μπροστά. Ο καθένας λοιπόν ας εκμεταλλευτεί, ας αναλογιστεί με τον εαυτό του, ας εκμεταλλευτεί την δύναμη που κρύβει η ψήφος του, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη το σύνθημά μας, να ξεμπερδεύουμε το παλιό και να κερδίσουμε το μέλλον και το αύριο. Ένα μέλλον το οποίο κερδίζεται με αγώνες καθημερινούς, με προσπάθεια, με αλληλειοτέλεια, με αγώνες όπως ξέρει να τη δίνει η αριστερά και οι άνθρωποι της. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πλεόνασμα αυταπάρνησης, αλληλειοτέλειας και ήθους. Αυτά εγώ ήθελα να σας πω.